Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με το συζητούμενο νομοσχέδιο γίνεται πράξη ο διακαής πόθος της κυβέρνησης και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων κατά τα πρότυπα των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ, μια κρίσιμη υπηρεσία του δημοσίου, με πρόσχημα το υπαρκτό οξυμένο πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων που οι δικές σας κυβερνήσεις δημιούργησαν και διόγκωσαν. Η αλήθεια είναι ότι πάτε με βάση το σχέδιο, συνεπείς δηλαδή στις δεσμεύσεις σας. Βέβαια, έχει προηγηθεί η βρώμικη δουλειά από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με τον νόμο Κατρούγκαλου, που έδωσε το συντριπτικό χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση με το διαχωρισμό των συντάξεων σε εθνική και ανταποδοτική, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα σε επικουρικές συντάξεις και πολλά άλλα, για να έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τους αντεργατικούς νόμους Έκτρωμα, Βρούτσι, Χατζηδάκη να χτίσει τα επόμενα βήματα. Στο στόχαστρο σήμερα είναι η ακίνητη περιουσία των ταμείων, η συνολική αντιασφαλιστική ανατροπή, η μετατροπή της κοινωνικής ασφάλισης από δικαίωμα σε χρηματοοικονομικό προϊόν, σε ρίσκο για να αυγατήσουν τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών. Αφού καταργήσατε τη δημόσια επικουρική ασφάλιση και την αντικαταστήσατε με την ιδιωτική φορομπηχτική ασφάλιση, τώρα περνάτε στον επόμενο γύρο της επίθεσης με την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ, προς ολοταχώς για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, τεινάζοντας την κυριολεξία στον αέρα ασφαλιστικές παροχές και κύριες συντάξεις. Από αυτή την άποψη, ναι, το νομοσχέδιο αυτό είναι επικίνδυνο, είναι αντιδραστικό, γι' αυτό και το καταψηφίζουμε. Γι' αυτό και ο εισηγητής μας έθετε όλες αυτές τις μέρες στις επιτροπές την πρόταση απόσυρσης αυτού του αντιδραστικού και επικίνδυνου νομοσχεδίου. Και σε κάθε αντεργατικό τερατούργημα, βέβαια, υπάρχει και μια προσχηματική αφορμή, ένας φταίχτης. Και ποιος είναι αυτός? Οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ. Εκείνοι φταίνε για όλα. Εκείνοι φταίνε για την καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων. Εκείνοι φταίνε για τις τρευλώσεις, τη γραφειοκρατία, τη χαρτούρα. Εκείνοι φταίνε για τη συνολική δυσλειτουργία του ΕΦΚΑ. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν να κάνουν με τίποτα. Δεν φταίνε σε τίποτα. Ενώ εκείνες από τη μία κάνουν περικοπές στις συντάξεις και από την άλλη βάζουν εμπόδια στην απόδοσή τους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις τρομοκρατώντας και απειλώντας τους εργαζόμενους, ενώ την ίδια στιγμή ο οργανισμός είναι αποψηλωμένος από προσωπικό, οι συμβασιούχοι απολύονται και οι συνθήκες δουλειάς δυσκολεύουν λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή. Αλήθεια, τι έγινε με εκείνους τους 500 δικηγόρους λογιστές, εξωτερικοί συνεργάτες, που δήθεν θα έδιναν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα των εκκρεμών συντάξεων που διαφήμιζε η κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες, ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας? Μήπως μπορείτε να μας πείτε πόσες συντάξεις έβγαλαν? Έβγαλαν 500, όσοι είναι δηλαδή, μία ο καθένας, 100, 10, μία, μα καμία. Αλήθεια, τι έγινε το περιβόητο πρόγραμμα Atlas για την ψηφιακή απονομή των πετσοκομμένων συντάξεων? Αυτή η γνήσια μεταρρύθμιση, η αρχή του τέλους στην ταλαιπωρία χιλιάδων συνταξιούχων που μας πιπηλήσατε τα μυαλά εδώ και 2 χρόνια με την υπόσχεση ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης ενός πολύ μεγάλου όγκου παλαιών αιτήσεων που εκκρεμούν. Μπορεί αλήθεια να πιστέψει κάποιος, κάποια, ότι εσείς που πετσοκόψατε συντάξεις, που τις καθυστερείτε 3, 4, 5, 6 χρόνια, ειδικά εκείνες τις διαδοτικές συντάξεις, να θέλετε να δώσετε συντάξεις και να επιταχύνετε διαδικασίες? Ακόμα εκκρεμούν επικουρικές συντάξεις του 2015.
Αν πραγματικά θέλετε να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ υπέρ των ασφαλισμένων, θα ικανοποιούσατε τα αιτήματα των εργαζομένων για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις συμβασιούχων. Υλικοτεχνική υποδομή και λογισμικό που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες του οργανισμού. Στην πραγματικότητα το νομοσχέδιο αυτό δεν ενδιαφέρεται για τους ασφαλισμένους. Δεν σας έπιασε ο πόνος τώρα για τις συντάξεις. Οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να συμπιέζονται. Αν πράγματι ενδιαφερόσασταν για την επιτάχυση της απονομής των συντάξεων, δεν θα περιορίζατε ούτε τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που κατευθύνονται για αυτές και παραμένουν αναντίστοιχα με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό συνταξιούχων και εκκρεμών συντάξεων. Όλα μέσα στο νομοσχέδιο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται, οι διατυπώσεις, η ορολογία, όλα παραπέμπουν σε όρους αγοράς, management, real estate, επενδύσεις και ρωτάμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη σύνταξη του εργάτη, του επαγγελματία, του αγρότη, τι σχέση έχουν όλα αυτά με την κοινωνική ασφάλιση. Κάπως έτσι βέβαια εξηγείται η παύση των σημερινών γενικών διευθυντών. Βέβαια, τώρα δεν τους έχετε ανάγκη. Προτιμάτε τα Golden Boys των 8.000 ευρώ το μήνα μισθό, γιατί πώς αλλιώς θα βγάλουν την επόμενη βρώμικη δουλειά της ιδιωτικοποίησης του ΕΦΚΑ και τη μετατροπή του σε ασφαλιστική εταιρεία. Βάζετε δηλαδή τις βάσεις ενός νέου γύρου λαιλασίας της ακίνητης περιουσίας που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ με πάνω από 400 ακίνητα. Συνεχίζετε κι εσείς τη μεγάλη κλοπή των αποθεματικών του ιδρώτα των εργαζομένων. Δεν ξεχνιέται. Επιτρέψτε μας, δεν ξεχνιέται η αρπαγή των αποθεματικών επί ΣΥΡΙΖΑ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και των δημοσίων οργανισμών. Νόμιμη κλοπή διαρκείας. Ένα έγκλημα διαρκείας που ξεκινά από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Μόνο αν πιάσει κανείς από τις αρχές δεκαετίας του 90, που με διάφορους τρόπους η κλοπή ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα με κουρέματα, μα με αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις, με δομημένα ομόλογα, με μετοχές υψηλού ρίσκου. 100 δισεκατομμύρια έκαναν φίλο και φτερό. Έκασε, θα κάτσει κάποιος στο σκαμνί, θα υπάρξει ποτέ κάποια εξεταστική επιτροπή? Ο Λύκος θα φυλάξει τα πρόγματα? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Τώρα φτιάχνετε μια ανώνυμη εταιρεία με μέτοχο τον ΕΦΚΑ, για να διαχειριστεί την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή για να παραδώσετε την περιουσία των ασφαλισμένων στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης. Το ΚΚΕ μέσω του εισηγητή μας μετέφερε το αίτημα, το είπα και στην αρχή, για την απέτηση των εργαζομένων να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Εσείς αγρόνι γοράσατε. Όχι μόνο δεν τους λαμβάνετε υπόψη, αλλά συνειδητά καλλιεργείτε τον κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος τους. Βάζετε τους συνταξιούχους απέναντι στους εργαζόμενους. Με πράξη εκδίκησης, πισόπλατη μαχαιριά, δείγμα αναλγησίας και σκληρότητας απέναντι στους εργαζόμενους. Αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά σας να περάσετε διαπυρός και σιδήρου ένα νόμο που σερβίρει στο πιάτο των επιχειρηματικών ομίλων την τεράστια περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή τον κόπο μιας ζωής των εργαζομένων. Όχι λοιπόν μόνο το καταψηφίζουμε και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, αλλά καλούμε εν ενεργεία εργαζόμενους στον ιδιωτικό στον και δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους, τους συνταξιούχους, τη νέα γενιά, τα μεγάλα θύματα της αντιασφαλιστικής λέλαπας, να πάρουν θέση μάχης. Υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν είναι μοιραίο να χάσουν αυτά που τους ανήκουν και να οδηγηθούν στην εξαθλίωση. Μπορούν να κάνουν παρελθόν τη φτώχεια, την ανεργία, το βάσανο της αβεβαιότητας για το αύριο, παλεύοντας σήμερα για ένα δημόσιο καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και αύριο για τη νέα κοινωνία που πραγματικά θα απαλλαγούν από τα βάσανα που τους έχετε βάλει οι δικές σας κυβερνήσεις, το δικό σας σάπιο σύστημα το καπιταλιστικό, και αυτή η νέα κοινωνία είναι ο σοσιαλισμός.